Πριν από ένα χρόνο, μας δώσατε την εντολή να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κανείς δεν φανταζόταν τότε τις προκλήσεις που θα αντιμετώπιζε η πατρίδα και όλοι μας. Και λίγοι θα περίμεναν πως μέσα από πρωτοφανείς περιπέτειες θα χτίζαμε και πάλι την εθνική μας αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ότι θα πιστεύαμε ξανά πως ενωμένοι μπορούμε. Γιατί αυτό αποδείξαμε. Ότι ενωμένοι, όλοι οι Έλληνες, έχουμε τη δύναμη να εκπλήξουμε τους εαυτούς μας και ολόκληρο τον κόσμο. Για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό, αισθανθήκαμε υπερήφανοι, βρίσκοντας την εμπιστοσύνη που είχαμε χάσει. Γιατί είναι πολλά όσα καταφέραμε μέσα σε λίγο χρόνο. Και τα πετύχαμε μαζί. Μαζί γίναμε μια δυνατή γροθιά, μόλις απειλήθηκε η κυριαρχία και η αξιοπρέπειά μας. Δείξαμε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Προστατέψαμε τα σύνορά μας. Και γίναμε η ασπίδα ολόκληρης της Ευρώπης. Μαζί ακολουθήσαμε τις συμβουλές των ειδικών και κάναμε θυσίες για να βγούμε νικητές στην πρώτη επίθεση του κορονοϊού. Μαζί προχωρήσαμε και σε τολμηρά βήματα εξυγχρονισμού της χώρας, στο ψηφιακό της άλμα, που κάποιοι αμφέβαλαν ως θα γινόταν εφικτό. Και όμως αυτό αποτελεί σήμερα χειροπιαστή πραγματικότητα. Ανακουφίζουμε τους πολίτες από φόρους, δίνοντας κίνητρα για προκοπή και ανάπτυξη, για πολλές νέες δουλειές και ένα πράσινο περιβάλλον. Και συνεχίζουμε. Με τη στήριξη της κοινωνίας, θωρακίζουμε τη δημόσια υγεία, τη ζωή και την ασφάλεια των Ελλήνων. Βάζουμε τάξη στο μεταναστευτικό, αναβαθμίζουμε την παιδεία και έχουμε πάντα πηξίδα μας τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτόν που παραλάβαμε και αυτόν που δημιουργούμε. Ο επόμενος χρόνος κρύβει μεγάλες δυσκολίες και νέες προκλήσεις. Αλλά θα μας βρει οπλισμένους με πολύτιμη εμπειρία και με μια νέα εθνική σιγουριά και δύναμη. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα που εξυγχρονίζεται και αναπτύσσεται. Για μια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και την Ελλάδα που πραγματικά αξίζουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Με αισιοδοξία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, αλλά και πίστη σε όσα ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε.